Υπό την παρέτηση Πατσαλή και τον τόρο που δημιουργήθηκε γύρω από την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, πραγματοποιήθηκε το πρωί συνεδρίο του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο απερχόμενος υπουργός απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες για τα όσα ο ίδιος αναφέρει στην επιστολή παρέτησής του. Πότε θα είναι σε ισχύ? Μέχρι ο πρόεδρος να διορίσει νέων υπουργών υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Τα σχόλια και οι πληροφορίες που λέγονται και ακούγονται, κύριε Πατσαλή, σχολιάζετε καθόλου? Όχι, ευχαριστώ. Έτοιμος για διαβουλεύσεις ώστε να διορίσει νέο υπουργό είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον κύριο Πατσαλή για το σημαντικό έργο που επιτέλεσε στο Υπουργείο Υγείας. Να πρέπει να αναμένουμε ενδεχομένως τις επόμενες 10 μέρες να υπάρξει απόφαση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι θα χειριστεί το θέμα του ΓΕΣΥ με το κλιμάκιο των Τροϊκανών. Είμαστε σε επαφή, θα εξηγήσουμε την κατάσταση πραγμάτων. Το θέμα είναι να έχει θετικά αποτελέσματα. Υπάρχει πολιτική βούληση, υπάρχει πολιτική πρόθεση και αισιοδοξούμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα. Στην ίδια συνεδρία το Υπουργικό έλαβε σημαντικές αποφάσεις για μακροχρόνια άνεργους, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους νεοσύλλεκτους. Η Υπουργός Εργασίας ανακοίνωσε το νέο σχέδιο της κυβέρνησης για απασχόληση 1.200 μακροχρόνια ανέργων για 10 μήνες. Έχει εγκριθεί νέο σχέδιο για πρόσληψη ανέργων με συνολικό προϋπολογισμό 7.300.000 ευρώ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, απευθύνεται σε μακροχρόνια άνεργους και είναι με επιδότηση του 60% του μισθολογικού κόστου. Παράλληλα, ο Υπουργός Εσωτερικών Σωκράτης Χάσικος εξήγηλε την έγκριση του νομοσχεδίου για τη μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Τι θα κερδίσουμε μέσα από αυτό? Εξοικονομήσεις. Εξοικονομήσεις οι οποίες θα είναι προς όφελος του φορολογούμενου. Όσα λεφτά εξοικονομούνται, αυτά τα λεφτά θα πρέπει να πηγαίνουν για παροχή υπηρεσιών. Οι Δήμοι δεν θα μειωθούν, ούτε οι Δήμοι θα μειωθούν, ούτε τα κοινοτικά συμβούλια θα μειωθούν. Παραμένουν τα ίδια. Μειώνεται ο αριθμός δραστικά των μελών των συμβουλίων. Πιλωτική εφαρμογή προγράμματος ακαδημαϊκού και επαγγελματικού προσανατολισμού των εθνοφρουρών, ανακοίνωσε ο Υπουργός Άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό προσφέρονται φέτος προγράμματα εξ αποστάσεως φοίτησης, παρακολούθησης μαθημάτων μέσω του Ανοιχτού Πανεπιστημίου και δυνατότητα μεταφοράς πιστωτικών μονάδων μετά την έναρξη των σπουδών. Προσφέρονται επίσης προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας. Οι όποιες μεταρρυθμίσεις περιλαμβάνονται στους βασικούς πυλώνες της διακυβέρνησης, διαμήνυσε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.